Το νέο προπονητικό κέντρο είναι αναγκαίο για να είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η έκταση θα περιλαμβάνει γήπεδο έδρα των ομάδων νέων του ΠΑΟΚ με τους χώρους στάθμευσης, χώρους διαμονής, γυμναστήριο, κλειστή πισίνα, γήπεδα μπάσκετ και τένις, ανοιχτό κολυμβητήριο, χώροι δηλαδή που χρησιμοποιούνται όλη την ημέρα και γήπεδα προπόνησης με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις ιαματικής λουτροθεραπείας απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, αλλά αφορούν και στην αποθεραπεία των αθλητών. Περιλαμβάνουν υδροθεραπευτήρια με ομαδικούς και ατομικούς λουτήρες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και ξενοδοχείο με χώρους διαμονής των επισκεπτών του θεραπευτηρίου. Το επιστέγασμα της προσπάθειας είναι η ολική ανακαίνιση του σταδίου της Τούμπας ώστε να πληρεί τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι επεμβάσεις στο γήπεδο της Τούμπας προκαλούν αλλαγές στην όψη αλλά και στη λειτουργία του γήπεδου. Δημιουργείται νέο μεταλλικό κέλυφος που περικλείει το γήπεδο και νέο στέγαστρο που καλύπτει περιμετρικά τον χώρο των θεατών. Επεκτείνεται η πτέρυγα διοίκησης του ΠΑΟΚ και δημιουργούνται νέες σουίτες. Δημιουργείται μεγαλύτερη χωρητικότητα θεατών στο γήπεδο για τους φιλάθλους, κατασκευάζονται νέες θέσεις πιο κοντά στο γήπεδο και τοποθετούνται οθόνες εσωτερικά για βέλτιστη παρακολούθηση του αγώνα. Εγκαθίστανται νέοι χώροι εστίασης και food corners περιμετρικά του γήπεδου για πλήρη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Τέλος, ιδιαίτερη μέρημνα δίδεται και στο θέμα της στάθμευσης.